ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Κάτι θέλει να πει. Μεταφορική έννοια. Και βέβαια καλημερίζω τον κύριο Γιώργο Χατζηπαύλου, γιατί με τη δική του την βοήθεια θα σας πούμε περισσότερα πράγματα. Κύριε Χατζηπαύλου, τι κάνετε? Γεια σας, καλημέρα. Είμαι πολύ καλά. Ελπίζω και τα δικά σας νέα να είναι, άκουσα την είδηση που είπατε, να είναι μόνο καλά. Έτσι. Και για όλους μας καλά, έτσι, εύχομαι. Έτσι. Να πάνε όλα καλά για αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος αναζητείτε. Εσείς έρχεστε Κρήτη, έτσι? Ναι, έχω 2 χρόνια να έρθω. Πέρυσι έκανα ένα κενό γιατί δεν είχα παράσταση, ετοίμαζα, έγραφα και... Είναι η πρώτη επίσημη καλοκαιρινή παράσταση αυτή, το δευτερότριτο που μας έρχεται και περιμένω πώς και πώς. Ωραία. Είστε Άγιο Νικόλαο, για να δώσουμε από την αρχή το στίγμα, και είστε και Ηράκλειο, έτσι? Ακριβώς, τη Δευτέρα Άγιο Νικόλαο, την Τρίτη στο Ηράκλειο, ναι. Στις 10 και 11 Ιουλίου, για τον κόσμο ο οποίος θέλει να ξέρει. Πλάν σε Αγίου Νικολάου, Δευτέρα 10 Ιουλίου, όπως βλέπω και στο πρόγραμμα, Τρίτη 11 Ιουλίου, Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Δεν το συζητάμε, χορηγός επικοινωνίας, όμιλος Κρήτη TV. Κύριε Χατζηπαύλου, τι σημαίνει και τι μήνυμα θέλετε να περάσετε ο ελέφαντας στο δωμάτιο, γιατί μιλάμε για μία stand-up comedy, έτσι δεν είναι? Ναι, ακριβώς. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να έχω μία κεντρική ιδέα στις παραστάσεις μου, αλλά ο στόχος είναι ο κόσμος να γελάσει. Αυτό είναι το βασικό κομμάτι του stand-up. Εκεί όλοι στοχεύουμε και γι' αυτό γράφουμε και δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο μάλλον τα κείμενα. Τώρα, ο καθένας το αντιμετωπίζει λίγο διαφορετικά, πώς θα δέσει αυτά τα κείμενα, που είναι διαφορετικά θέματα, η αλήθεια είναι. Εγώ χρησιμοποιώ μια κεντρική ιδέα που διατρέχει κατά κάποιο τρόπο την παράσταση. Εδώ είναι αυτή η φράση, ο ελέφαντας στο δωμάτιο, που είναι μια από τις αγαπημένες μου, πρέπει να πω, γιατί ακριβώς μιλάει για όλα αυτά τα πράγματα που είναι μπροστά μας, δίπλα μας, τα βλέπουμε, αλλά κάνουμε ότι δεν υπάρχουν, για να μπας και φύγουν μόνα τους, μπας και λυθούν, μήπως και μας απαλλάξουν από την παρουσία τους, αλλά είναι τόσο έντονα σαν ελέφαντα στο δωμάτιο. Οπότε χρησιμοποίησα αυτή τη φράση για να δέσω τα κείμενα με κεντρική ιδέα όλα αυτά που μπαίνουν εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και την ευτυχία μας, μικρά ή μεγάλα, γιατί και καθημερινά πράγματα καμιά φορά μας παιδεύουν. Και ακριβώς επειδή μας στερούν κάτι ή μας παιδεύουν ή μας δυσκολεύουν, υπάρχει πάρα πάρα πολύ κωμωδία εκεί. Και τέριαζε πάρα πολύ αυτή η φράση, γιατί ακριβώς και στο stand-up αυτό θέλουμε, να μην υπάρχει μια απόσταση ως προς τα θέματα τουλάχιστον, αλλά να είναι πράγματα που όλοι οι άνθρωποι τα ξέρουμε, τα ζούμε, αν δεν τα ζούμε εμείς τα βλέπουμε στο περιβάλλον μας και μπορούμε να τα κάνουμε αστεία. Αυτή είναι η ουσία. Ξέρετε, αυτό παντούς, στο τι μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σε εμάς και στην ευτυχία, σηκώνει πολύ κουβέντα. Βέβαια, βέβαια. Και πολλές ειδικότητες σε πολλές περιπτώσεις. Αλλά εγώ αυτό που λέω πάντα είναι ότι η κωμωδία αυτό που μπορεί να κάνει είναι να αποδυναμώσει λίγο τις πολύ αιχμηρές καταστάσεις ή να εξηγήσει με κάποιο τρόπο πράγματα τα οποία μας βασανίζουν. Άρα να τα κάνει περισσότερο διαχειρίσιμα. Δεν μπορεί να αλλάξει ή να δώσει, ας πούμε, λύσεις, τουλάχιστον στο βαθμό που αφορά στον καθένα ατομικά, έτσι, γιατί ο καθένας έχει διαφορετικές ανάγκες. Αλλά τα κάνει λίγο πιο διαχειρίσιμα τα πράγματα. Αυτό είναι αυτός είναι ο σκοπός. Για κάντε το λοιπόν λίγο πιο ειδικό. Όταν λέτε μια παράσταση stand-up comedy για τα μοναδικά 15 λεπτά που ένας άντρας μπορεί να σκεφτεί καθαρά. Λοιπόν, αυτό είναι πάντοτε ένα πάγιο πρόβλημα με τα δελτία τύπου και την επικοινωνία μιας παράστασης stand-up. Γιατί τα θέματα είναι πάρα πολλά. Οπότε συνήθως επιλέγω κάποιες φράσεις οι οποίες θα τραβήξουν λίγο την προσοχή, θα κινήσουν το ενδιαφέρον. Γιατί τώρα έχω υπολογίσει ότι, ας πούμε, σε αυτή την παράσταση υπάρχουν περίπου 25 διαφορετικά με 30 θέματα. Τώρα, συγκεκριμένα αυτό που ρωτάτε είναι μια σκέψη που είχα κάνει, είναι ένα από τα αγαπημένα μου κείμενα της παράστασης, που λέει ακριβώς πότε ένας άντρας μπορεί απαλλαγμένος από οποιαδήποτε άλλη
επιθυμία, ανάγκη να σκεφτεί ξεκάθαρα. Δηλαδή να μην παίρνει αποφάσεις με βάση άλλους παράγοντες. Πόσο συχνά γίνεται αυτό? Πρέπει να κάνει. Πόσο συχνά γίνεται αυτό? Εγώ σου γυναίκα ενδιαφέρομαι να το μάθω πόσο συχνά γίνεται αυτό. Εξαρτάται από άλλους παράγοντες. Τους εξηγώ, είμαστε σε πρωινή ζώνη, αλλά τους εξηγώ... πολύ κομψά. Γίνεται πολύ κατανοητό, ναι, μες στην παράσταση. Και με κομψό τρόπο, όπως το λέτε, βέβαια. Δεν πάμε σε προκλητικά ηχηδιά πράγματα, προς Θεού. Αλλά είναι όλες αυτές οι φράσεις που καμιά φορά μπαίνουν στα δελτία μας. Είναι ακριβώς επιλογές από σημεία που εμείς αγαπάμε λίγο παραπάνω μέσα στο κείμενο. Μάλιστα. Λέτε επίσης τη σχέση ανάμεσα σε ένα dick pic και την ελεύθερη οικονομία. Τι θέλει να πει ο ποιητής? Ότι αυτό είναι ένα φαινόμενο που και εγώ το έχω διαπιστώσει σε αναστρεφόμενους νεότερους και νεότερες, γιατί από εκεί προκύπτει όλη η παρατήρηση, ότι είναι ένα φαινόμενο, δηλαδή κάτι που δεν το ζητάει κανείς. Δηλαδή στην ελεύθερη οικονομία κάτι το οποίο στέλνεται ελεύθερα, δωρεάν, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δεν έχει κάποια αξία. Οπότε δεν υπάρχει πιο μάταιο πράγμα από όλα αυτά που κυκλοφορούν μέσω των social media, η αλήθεια είναι. Mm-hmm. Οπότε το συνδέω με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κάνεις, αν είσαι έφηβος ή μεγαλύτερος, τέλος πάντων. Δεν στο ζήτησε κανείς, δεν έχει καμία αξία, δεν θα το αγοράσει κανένας. Οπότε ας μείνουμε στα του οίκου μας. Ξέρετε, από εκείνες τις φράσεις τις οποίες επιλέγετε ή μπορεί να έχουν περάσει, έτσι είναι κάποιες που πραγματικά σου προκαλούν το ενδιαφέρον, γιατί θέλεις να ακούσεις μια κουβέντα παραπάνω και από τον άνθρωπο ο οποίος τα παρουσιάζει όλα αυτά, τα εμπνέεται όλα αυτά. Το σωστό και το λάθος τρόπο να μεγαλώνεις και όλα όσα θα έλεγες στον έφηβο εαυτό σου. Βέβαια θα πρέπει να μου πείτε μέχρι ποια ηλικία. Στην Ελλάδα έφηβοι είμαστε μέχρι τα 40, περίπου. Έτσι. Τώρα, αυτό που θέλω να πω με το σωστό και το λάθος τρόπο να μεγαλώνεις είναι ότι όταν γίνεσαι ο ίδιος γονιός, αρχίζεις και βλέπεις όλα τα λάθη που κάνανε οι γονείς σου με σένα και προσπαθείς να μην τα επαναλάβεις. Και επειδή εμείς τώρα είμαστε σε μια εποχή που ως γονείς έχουμε πρόσβαση σε άπειρες πληροφορίες και βιβλιογραφία και ειδικότητες, παιδοψυχολόγοι κτλ. Που δεν είχαν οι γονείς μας, αρχίζεις και βλέπεις ότι μάλλον κατά τύχη φτάσαμε να είμαστε εδώ που είμαστε. Δηλαδή είχαμε ένα πολύ μεγάλο χάσμα στον τρόπο που μεγαλώσαμε ως παιδιά με τον τρόπο που μεγαλώνουμε εμείς τα παιδιά μας, που αγγίζει και τα όρια της υπερβολής. Δηλαδή εμείς έχουμε ένα παιδί 6 χρονών, είναι ισότιμο μέλος, το ρωτάμε πού θέλει να πάμε διακοπές, μπαίνουμε στο ίντερνετ, του δείχνουμε. Εγώ όταν ρώταγα τον πατέρα μου πού θα πάμε διακοπές, μου έλεγε πάντα την ίδια απάντηση, στη θάλασσα. Δεν χρειαζόταν να ξέρω κάτι άλλο. Οπότε αυτό είναι ένα κείμενο το οποίο ουσιαστικά μιλάει για τις διαφορές που είχε τότε η διαπαιδαγώγηση με σήμερα. Ή ας πούμε όταν πείραζα την αδερφή μου ως παιδιά, η μητέρα μου τιμωρούσε και τους δύο. Μας έστειλε και τους δύο στο δωμάτιο. Δεν τιμωρούσε αυτόν που το έκανε, που λες ευτυχώς που δεν έγινε εισαγγελέας ή δικαστής. Θα τιμωρούσε και το θύμα και το θήτη. Οπότε όλο αυτό είναι ένα κομμάτι που μιλάει για αυτές τις διαφορές. Η έμπνευση μέσα από όλα αυτά τα κείμενα έρχεται μέσα από προσωπικά βιώματα ή γενικότερα και από την καθημερινότητα που μπορείτε να βλέπετε στο οικείον, στο φιλικό περιβάλλον, στο γενικό περιβάλλον? Είναι και τα δύο. Είναι και ζητήματα και αφορμές που κυκλοφορούν γύρω μας, αλλά και θέματα που εγώ προσωπικά επιλέγω να θίξω. Όλα αυτά βέβαια φιλτράρονται μέσα από τη δική μου αισθητική και θέση και άποψη πολλές φορές και εμπειρία. Αλλά αυτό που περισσότερο με ενδιαφέρει τα τελευταία χρόνια, ειδικά σε αυτήν την παράσταση και στην προηγούμενη, ήταν να επιλέξω κάποια θέματα που έβλεπα ότι είναι κάτι. Ο σεξισμός, ας πούμε, η διαπαιδαγώγηση. Δηλαδή πράγματα τα οποία αλλιώς στάθηκαν στο παρελθόν και λανθασμένα σε πολλές περιπτώσεις, αλλιώς σήμερα. Και με ενδιέφερε να σκαλίσω λίγο την κωμωδία πίσω από αυτά και να μιλήσω για αυτά τα θέματα μέσα από το stand-up. Οπότε πλέον αρχίζει και καταλαμβάνει μεγαλύτερο χώρο η θεματολογία που εγώ επιλέγω και λιγότερο οι αφορμές. Οι αφορμές βέβαια έρχονται, υπάρχουν.
αλλά νομίζω ότι μπαίνει περισσότερο η προσωπικότητα του κωμικού σε θέματα που ο ίδιος θα επιλέξει και λιγότερο σε αυτά που θα πέσουν μπροστά στα μάτια του και θα τα αρπάξει να τα κάνει κείμενο. Όχι ότι δεν γίνεται και αυτό με πολύ ενδιαφέρον τρόπο, αλλά εξαρτάται, ας πούμε, το προσωπικό στίγμα που θες να έχει κάθε σου παράσταση, ας πούμε. Μάλιστα. Και δεν μου λέτε τώρα, κύριε Χατζηπαύλου, αν ανακαλύψεις τον τρόπο ποιος πραγματικά είσαι και τι κάνεις, αν βρεις ότι είσαι αντιπαθητικός, τι? Αυτό είναι μία μια παρότρινση. Είναι το τελευταίο το οποίο ρωτώ. Σας το υπόσχομαι. Όχι, μπορείτε να μου ρωτήσετε τα πάντα, αφού εγώ τα έχω γράψει. Καταρχάς, είμαι διαβασμένος, ξέρω τις απαντήσεις. Δεν υπάρχει κάποιο θέμα που να είναι, ας πούμε, ελεύθερο. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια παρότρινση που ακούμε πάρα πολύ τελευταία. Να βρεις τον εαυτό σου, να βρεις ποιος πραγματικά είσαι. Να βρεις, και αν είσαι αντιπαθητικός, γιατί να το βρεις? Κάτσε εκεί που είσαι. Αλλά είναι όλες αυτές είναι τα φαινόμενα της εποχής, που όλοι θέλουν μια παρότρινση, όλα είναι θετικά, όλα μπορούν να γίνουν καλά. Είναι αυτό που ξεκίνησε από τον Κοέλιο, που έλεγε ότι αν κάτι το θέλεις πολύ, το σύμπαν συνωμοτεί να... και αυτό έχει κατρακυλήσει τώρα στο Facebook, παντού διαβάζουμε τέτοιες παρατρύνσεις, ζήσε κάθε μέρα τη ζωή σου στο απόλυτο. Είναι πολύ κουραστικό πράγμα. Και γενικότερα είναι ένα σημείο των καιρών. Δηλαδή όλο αυτό το life coaching, οι καταστάσεις που όλα είναι θετικά. Και λες, ναι, αλλά δεν μπορεί να είμαι συνέχεια θετικός. Δεν γίνεται. Η ζωή είναι τέτοια που με αναγκάζει να... Τι κάνω σε αυτές τις περιπτώσεις? Οπότε εξετάζω κάποιες φράσεις κατά πόσο στέκουν. Ή αυτό το όταν όλοι σε κατηγορούν για κάτι, εσύ να πιστεύεις στον εαυτό σου. Που λες, μήπως πρέπει να σκεφτείς αν έχεις κάνει βλακεία. Αν σε κατηγορούν όλοι. Οπότε είναι ένα πεδίο που καλύπτει τέτοια θέματα εκεί, αυτές τις φράσεις, ας πούμε, που έχουν κατακλείσει το Facebook, τις ζωές μας, τα social media γενικότερα. Με αυτή την παράσταση ξεκινάτε από την επαρχία πάντα ή ήσασταν και Αθήνα? Αθήνα δεν έχω παίξει ακόμα. Είναι κάτι που το κάνω πολύ συχνά. Δεν έχω κάποια ρουτίνα, ας πούμε, να ξεκινήσει η παράσταση από την Αθήνα και μετά να πάει περιοδία. Το κάνω πολύ συχνά να ξεκινάω με περιοδία. Και συνήθως το κάνω και με βάση και τη διάθεσή μου, θα το πω. Δεν θέλω να ακούγεται υπερφύαλο, αλλά επειδή είναι τόσο εύκολο να ταξιδέψει το stand-up, είμαι εγώ, ο συνεργάτης μου, φως μικρόφωνο. Δεν είναι... Σωστά. Πολλές φορές μ' αρέσει πάρα πολύ να ιντριγκάρω λίγο κι εγώ τη διαδικασία και τον εαυτό μου και να ξεκινάω από πόλεις που έχω ιδιαίτερο δεσμό, έχω περάσει πάρα πολύ ωραία σε παραστάσεις και να αφήνω την Αθήνα για το τέλος. Δεν έχω δηλαδή κάποια συγκεκριμένη σειρά ούτε κάποιο ζητούμενο, ας πούμε. Να μην ξεχάσουμε να πούμε βέβαια ότι για εκείνους οι οποίοι σας ακούν ενδιαφέρονται, επειδή είναι δύο παραστάσεις και στον Άγιο Νικόλαο και στο Ηράκλειο, μία στον Άγιο, μία στο Ηράκλειο, Δευτέρα 10 Ιουλίου στον Άγιο Νικόλαο, Τρίτη 11 Ιουλίου στο Τεχνόπολης, ότι μπορούν να πάρουν εισιτήρια, να προμηθευτούν εισιτήρια είτε διαδικτυακά, viva.gr, δεν το συζητάμε, και επίσης στον Άγιο Νικόλαο βιβλιοπωλείο Αλφαβητάρι εδώ στο Ηράκλειο. Δεν και να ξεχνάμε ότι Τεχνόπολης και βιβλίο Ελευθερουδάκης μπορούν να προμηθευτούν εισιτήρια, έτσι για να τους διευκολύνουμε λίγο περισσότερο. Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία. Ο ελέφαντας μέσα στο δωμάτιο, νομίζω ότι... Όχι, μέσα στο δωμάτιο, ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Το μέσα ήταν δική μου, έτσι μην παρεξηγηθούμε. Χατζηπαύλου. Λοιπόν, εγώ εύχομαι και καλό καλοκαίρι να έχετε και καλή συνέχεια να έχετε και καλή δουλειά να έχετε, γιατί φαίνεται μέσα από αυτή την καθημερινότητα ότι ο ελέφαντας στο δωμάτιο και μέσα από το χιούμορ και μέσα από αυτές τις δικές σας με παραστάσεις stand-up comedy, ότι έχει να περάσει αρκετά μηνύματα όπως αντιλαμβάνομαι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η επιθυμία μου και εμένα, και πάνω απ' όλα να γελάσει ο κόσμος. Τώρα το μήνυμα είναι εκεί, τα μηνύματα είναι εκεί, μπορεί να έρθουν οποιαδήποτε στιγμή εντός ή εκτός παράστασης, έτσι, στον θεατή και να τα επεξεργαστεί περαιτέρω.